το δικό του πόδι έφτασε η μπάλα στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο στέλνει εκεί όπου πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και προηγείται ο Αστέρας, ο Ρόφκο. Το 35 ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προηγουμένως ο Ριμπάρη είχε στείλει στην καρδιά της άμυνας του Άρη την μπάλα και τώρα έκανε το ίδιο. Αυτή τη φορά σηκώθηκε εδώ, σκόπιμο χτύπημα. Τόχα, Τσέζαρε, πάσα για τον Γκο και υπάρχει μια παρέβαση εκεί και πέναλτι από το σπρώξιμο του Μπαρτολί. Στο μάτς η ομάδα της Θεσσαλονίκης σπρώχνοντας τον Κόκε μπροστά στα μάτια του Κωνσταντινέα. Η μπάλα στα δίχτυα 1-1. Το δεύτερο μόλις γκολ του Κόκε στο πρωτάθλημα. Στο 44 ο Άρης ξαναμπαίνει στο μάτς με παίκτη λιγότερο αλλά με καλή ψυχολογία. Και έχει αυτή την ευκαιρία τώρα να βρει αυτός τη λύση για να φτάσει στον γκολ και το καταφέρνει. Και προηγείται με τον Λαζαρίδη που πέρασε 5 χρόνια. Να η επαναφορά του Άρη που είναι με 10 παίκτες και που βρίσκει τη λύση. 1-2 με τον Λαζαρίδη στο τέταρτο γκολ του στο πρωτάθλημα. Μπαστία. Απόκρουση από τον Χουάνμα και αυτό που λέγα νωρίτερα. Ιδανικός αυτόχειρας ο Αστέρας. Σε κάθε